Καλώς μας ήρθατε ξανά. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι στόχος είναι το πεδίο και οι επαφές με τους πολίτες, έστειλε δεύτερη μέρα της παρουσίας του στην Κρήτη ο Κυριάκος Πυρακάκης, που συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Μάξιμο Σενετάκη, τον Βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη αλλά και τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ότι η προτεραιότητα είναι η επίλυση προβλημάτων που δεν έχει μάλιστα συνάρτηση με το προεκλογικό κλίμα. Παραβάν, κύριε Δήμαρχε, τα οποία είδα. Αυτά υπενθυμίζουν το γεγονός ότι έχουμε πολύ σύντομα τις ευρωεκλογές, στις οποίες πρέπει να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το οποίο κάνουμε δεν είναι συνάρτηση του παραβάν. Είναι κάτι το οποίο έχουμε εντολή να το κάνουμε από πέρσι, στη δεύτερη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα είμαστε στο πεδίο κάθε μέρα για να λύνουμε κάθε μέρα προβλήματα των πολιτών. Ο Κυριάκος Πυρακάκης είχε επαφές στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την περιφέρεια που συνάντησε το Σταύρο Αρναουτάκη, αλλά και το Δήμο Ηρακλείου που συνομίλησε με τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Συσχετίζεται νομίζω με τις ανάγκες που πρέπει να έχει κάθε Υπουργείο, να είναι στο πεδίο και να λύνει θέματα. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Θα μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε στην αναβάθμιση του σχολείου πάνω στο ψηφιακό σχολείο. Πάντως στην κορυφή της ατζέντας τέθηκε η συνεργασία των δύο Υπουργείων με το Λευτέρη Αυγενάκη να δηλώνει ότι οι εργασίες για τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς προχωρούν γοργά και πως στη βάση αυτού που θα γίνει εκεί, αναμένεται λόγω αυτής της συνεργασίας να αναπτυχθούν συνολικά στη χώρα μέσα στην τετραετία 4 πρακτικά γεωργικά σχολεία. Θεωρώ ότι θα κάνουμε κάτι πολύ χρήσιμο και θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο στη Θεσσαλία, Πελοπόννησο, με στόχο να κλείσουμε στο τέλος της τετραετίας και με ένα τέταρτο πρακτικό γεωργικό σχολείο στην Κεντρική Μακεδονία. Νομίζω ότι η εκπαίδευση συνολικά είναι το ισχυρότερο πρωτόκολλο της νέας γενιάς. Πόσο μάλλον τώρα όταν αναφερόμαστε σε εκπαίδευση που αφορά τον πρωτόγενη τομέα και Κρήτη. Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη επισημάνθηκε η καλή συνεργασία που υπάρχει αλλά και η πρόθεση του Υπουργού να στηρίξει το μεγάλο έργο του κόμβου καινοτομία στην Κρήτη. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε αυτή τη σχέση με όλα τα ερευνητικά και κοινωνικά δείγματα της Κρήτης, γιατί γίνεται μια εξαίρετη δουλειά και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ μου, και εσείς. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός έθεσε στον κύριο Πυρακάκη ζητήματα για τη σχολική στέγη, τις ανάγκες συντήρησης, αποκατάστασης αλλά και ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων.